Ωραία. Πάμε στα κοράλια, στα ρηχά νερά. Όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, κοράλια έχουμε. Δεν έχουμε τους κοραλιογενείς ύφαλους που υπάρχουν Ινδικό ωκεανό, Αυστραλία ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο μοναδικός κοραλιογενής ύφαλος, να τονίσω τώρα την αρχή, που βρέθηκε στη Μεσόγειο πριν λίγα χρόνια, 4-5 χρόνια πρέπει να είναι το πολύ, στην Ιταλία, στο Ιόνιο, κοντά στην Αδριατική. Είναι ένας μεγάλος κοραλιογενής ύφαλος, ο μοναδικός στη Μεσόγειο, και ο οποίος ακόμα κανένας δεν έχει πρόσβαση παρά τους ερευνητές που το μελετάει. Ώστε μέχρι να βγουν νομοθεσίες να προστατευτεί, να έχουν μελετήσει όλα τα είδη στα κοράλια, στα ριχά νερά, στον κοραλιογενή ύφαλο, επειδή είναι και ριχά νερά εκεί πέρα. Μέχρι τότε δεν έχει κανείς πρόσβαση για να ξέρει τι γίνεται. Αυτό θα πάρει ακόμα και πολλά χρόνια. Πάμε λίγο όμως να γνωρίσουμε τα δικά μας κοράλια στα ριχά νερά. Επίσης να τονίσω ότι εκτός από κοράλια, εμείς δεν έχουμε κοραλιογενείς υφάλους στη Μεσόγειο, έχουμε κοραλιογενείς οικότοπους. Είναι υφαλοί, οι οποίοι έχουν κάποια κοράλια, αλλά περισσότερο έχουν κοραλιογενή άλγη. Είναι λίγο διαφορετικό. Δεν θα ασχοληθούμε με την κοραλιογενή άλγη. Άμα βουτήξετε, πολλές φορές θα τα μπερδέψετε και με μόβ σπόγκους. Γι' αυτό λέω δεν θα μπερδευτείτε λίγο. Μπορεί να πετύχετε ένα μόβ σπόγκο και ακριβώς δίπλα και μια μόβ κοραλιγενή άλγη. Είναι δύσκολο στην αναγνώρισή τους. Πάμε λίγο σε βασικές πληροφορίες. Μην μπερδεύεστε ότι είναι φυτά. Είναι ζώα τα κοράλια. Άσχετα άμα θα δείτε και τώρα ότι είναι έχουμε πετρώδεις κοράλια. Έχουμε περισσότερα από 200 είδη στη Μεσόγειο. Οι περισσότεροι κοραλιογενείς υφάλοι χρειάζονται φως για να μεγαλώσουν, αλλά έχουμε και κοράλια που προτιμούν το σκοτάδι και τα βαθιά νερά. Τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτό έχει περισσότερο σημασία από όλα να θυμάστε, τα σκληρά και τα μαλακά κοράλια. Πάμε λίγο με το πιο γνωστό που ίσως να πετυχαίνεται και παντού. Το Cladochoro caspitosa, αν προφέρετε έτσι ακριβώς. Είναι είδος σκληρό κοραλιού, για να κρύβει είναι πετρώδες. Αν πάτε να ακουμπήσετε το χέρι σας από πάνω, θα δείτε ότι είναι πέτρα. Ότι είναι σαν πέτρα. Δεν μπορείτε να το μετακινήσετε, δεν μπορείτε να το γρατσουνίσετε, δεν μπορείτε κάτι να το κάνετε. Καλά, μπορεί να γρατσουνίσετε κλπ, αλλά δεν μπορεί με τον τρόπο που το εννοούμε έτσι απλά. Από μόνο το αυτό το κοράλι δεν ζει. Συμβιώνει με το ζουξενθάλε. Το ζουξενθάλε είναι ένα είδος άλγης το οποίο ζει μέσα στο κοράλι και το βοηθάει στην ανάπτυξή του, ενώ τα θρεπτικά συστατικά που παίρνει το κοράλι πάνε στο ζουξενθάλε. Είναι μια απόλυτη συμβίωση που το ένα είδος δεν ζει χωρίς το άλλο. Μπορεί να έχετε ακούσει ήδη και το bleaching, όπως ο κοραλιογενής ύφαλος που ένα μεγάλο μέρος έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα ολόκληρος, στην Αυστραλία, αλλά το bleaching είναι ένα πράγμα που συμβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι το ζουξενθάλε, σε όσα ήδη έχουν, να το τονίσω εδώ, την άλγη αυτή μέσα τους, όταν πεθάνει το ζουξενθάλε, ακόμη και λόγω της κλιματικής αλλαγής, ακόμη και μισός βαθμός να ανέβει παραπάνω, ή να κρατήσει περισσότερη ζέστη από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, αν επιβιώνει, να το πω απλά, μέχρι τους 25 βαθμούς και κρατήσει 27 βαθμούς 4-5 μέρες, το είδος πέθανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει. Γι' αυτό μιλάμε λίγο και για την κλιματική αλλαγή. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί τα περισσότερα είδη θα χαθούν. Έχουν αρχίσει μάλλον ήδη να χάνονται. Εδώ δεξιά πάνω θα δείτε την έναρξη της νέκρωσης που συμβαίνει. Πιθανότητα πέθανε το ζουξενθάλε οι άλλοι. Και λίγες μέρες παρακάτω, καμιά 13-15 μέρες, σχεδόν όλο το κοράλι είχε εξαφανιστεί. Είναι η δεξιά κάτω φωτογραφία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, ειδικά όταν έχει όλα τα πλοκάμια του έξω. Μοιάζει πολύ με θαλάσσια ανεμόνη. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός ο βράχος έτσι και βλέπατε μόνο τα πλοκάμια απ' έξω, θα λέγατε είναι θαλάσσια ανεμόνη. Έχουμε όμως και άλλο είδος. Το Balanophilia europaea.
Αυτό είναι σκληρό κοράλι, σαν πέτρα και αυτό, πετρώδες θεωρείται. Και είναι πολύ μικρά. Θα σας δείξω μετά, θα δείξω αν το έχω εδώ πέρα. Λίγο εδώ πάνω που βλέπετε D1, D2, D3, μετράμε την υγεία των κοραλιών. Αυτή είναι από εδώ από Ελλάδα, που κάνω εγώ που συμμετέχω σε πρόγραμμα. Έχουμε κάποια είδη μικροσκοπικά. Δεξιά βλέπετε, ας πούμε, το δάχτυλό μου και πόσο μικροσκοπικό είναι. Είναι διάσπαρτα. Προσωπικά εγώ το δεξί, το πλάνκια του Ρότριξ, το είχα αναγνωρίσει σαν καριοφύλια, είναι ορτάτα, αλλά από το Rift Check Mediterranean μου είπαν ότι είναι άλλο είδος. Δεν το είχα καταλάβει τις διαφορές. Και τα δύο είναι έτσι μικρά, έχουν πάνω κάτω το ίδιο μέγεθος. Ηχοπλάνκια είναι λίγο πιο μικρό. Εδώ έχουμε το Παραζόανθους αξίναλε. Είναι μαλακό κοράλι. Μοιάζει πάρα πολύ με θαλάσσια ανεμόνη. Αυτό που σας έδειξα πριν, το βράχο από κάτω, όλος ο βράχος αυτός που είναι άλλα 4 μέτρα, πρέπει να είναι όλος ο βράχος από το ένα ρήγμα μέχρι το άλλο από πίσω. Όλο αυτό από κάτω ήταν γεμάτο, είναι γεμάτο έτσι. Μπορείτε να δείτε και εδώ λίγο παρασιά προς τα κάτω ότι επεκτείνεται κι άλλο. Είναι ένα φοβερό, μια φοβερή εικόνα. Δυστυχώς, επειδή είναι σκοτάδι και περνάνε λίγο θαλάσσια ρεύματα από μέσα, δεν είναι εύκολο να καταγραφεί όλο μαζί για να δείτε πόσο ωραίο είναι. Έχουμε και τα γοργονιανά, όπως γοργόνιανς. Είναι τα κοράλια που συναντάμε σε βάθη. Αυτό το συγκεκριμένο, το Unicella, είναι το άσπρο. Συνήθως έχουμε στη Μεσόγειο, ένα άλλο, δεν θυμάμαι το είδος, που είναι κοκκινοπό έντονο. Είναι σαν ένα δέντρο με κλαδιά, είναι έτσι πράγματι τόσο μεγάλα. Αυτό βρέθηκε, εδώ στην Ελλάδα καταγράφηκε, δεν μπορώ να θυμηθώ την περιοχή τώρα, συγγνώμη, το οποίο είναι έτσι άσπρο κοράλι, ήταν περίπου 50 μέτρα από την ακτή και καταγράφεται από βάθος 8 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό σημαίνει ότι η ακτή εκεί πέρα έμπαινε απότομα σε βαθιά νερά, και 50 μέτρα από την παραλία που ξεκινάμε το μπάνιο μας, αν τα μπορούμε να πάμε να καταγράψουμε. Είναι το μοναδικό είδος που είναι σε ρηχά νερά τα γοργονιανά. Τα άλλα είναι σε πολύ βαθιά νερά, από 40 μέτρα, 45, 50 και παραπάνω. Γενικά, αυτά είναι που βρίσκουμε σε ρηχά νερά. Τώρα, αν ξέφυγε κάποιο ή μάλλον κάποιο είδος δεν είναι τόσο κοινό, και όπως είπα, έχουμε πολλά κοράλια στη Μεσόγειο και δυστυχώς δεν έχουν μελετηθεί σχεδόν καθόλου. Ειδικά Ελλάδα, μιλάμε για πολύ άσχημο πράγμα αυτό που συμβαίνει, να μην έχουμε μελέτες. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι σαν επιστήμονες πολίτες. Πρώτο σημαντικότερο, να καταγράψουμε το Coral Health Chart. Αυτό ξεκίνησε από την Αυστραλία, από το Πανεπιστήμιο του Queensland, και έχει επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη πια. Σε όλο τον κόσμο, συγγνώμη, στην Ευρώπη. Μεσόγειο είναι πολύ λίγα άτομα. Ελλάδα είμαι, νομίζω, εγώ και άλλοι δύο πρέπει να, καταγράφουμε με αυτό. Πρέπει να καταλάβετε όμως λίγο τους τύπους κοραλιών που καταγράφουμε με αυτό. Δεν είναι για όλους τους τύπους. Καταγράφουμε τα μαλακά, τα soft, τα bradging, τα οποία είναι σαν, είναι τα κλαδωτά, τα boulder, όπως είδαμε, το κλαντοκόρα κασπιτόζα, και τα plate, τα οποία δεν έχουμε στη Μεσόγειο. Ή τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί κανένα. Μπορεί να έχουμε στον κοραλιογενή ύφαλο στην Ιταλία. Μέχρι να βγουν τα στοιχεία, δεν έχουμε κάτι στη βιβλιογραφία μας. Τώρα, τα πετρώδεις που είδαμε αυτά, από το Πανεπιστήμιο που ήρθα σε επικοινωνία, μου απάντησαν, αν είναι σαν boulder, έτσι μεγάλο, το καταγράφουμε εκεί πέρα. Ιδάλλως, μικρά να τα καταγράφουμε σαν soft και να βάζουμε παρατήρηση το είδος. Το Coral Health Chart είναι απλό, πολύ απλό, μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει. Καταγράφει αλλαγές στο χρώμα των κοραλιών και παρέχει ένα απλό εργαλείο στους ανθρώπους που παρακολουθούν το χρώμα των κοραλιών ως ένδειξη της υγείας τους. Συνέχεια καταγράφεται τους ανοιχτότερους και σκοτεινότερους χρωματικούς κωδικούς μαζί με τον τύπο κοραλιού σε μια διάβροχη πλάκα δεδομένων.
Εδώ έχω προσωπικά να σας τονίσω ότι δεν χρησιμοποιώ διάφορα χειροπλάκια δεδομένων. Δεν έχω αγοράσει καν. Το Coral Headset, αυτό εδώ, σας το δίνουν δωρεάν, σας το στέλνουν από την Αυστραλία, για το λόγο ότι από εκτυπωτή σε εκτυπωτή διαφέρει τα χρώματα. Οπότε για να μην υπάρχει κάποια διαφορά, έχουν αποφασίσει να σας στέλνουν δωρεάν με την εγγραφή σας, εφόσον το κάνετε παραγγελία. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες πλάκες δεδομένων που το χρησιμοποιούμε στο scuba diving περισσότερο. Εγώ προσωπικά κάνω κάτι άλλο. Φωτογραφία το κάθε τι που κάνω. Βάζω δίπλα την... όπως εδώ που είναι D3 πάνω, D2 και αυτά. Βάζω το ανοιχτότερο χρώμα, καταγράφω το... τραβάω φωτογραφία, σκοτεινότερα φωτογραφία. Έτσι ξέρω και συντεταγμένες, ξέρω και ακριβή ώρα. Πού το βρήκα, πού το βρήκα. Η κάμερα μου έχει και βυθόμετρο, οπότε ξέρω σε τι βυθό το φωτογράφησα. Και το θεωρώ πολύ πιο σωστό, για μένα τουλάχιστον, το να κάθομαι να γράφω σε μια διάβροχη πλάκα δεδομένων, το οποίο δεν έχω κάποιον υπολογιστή πάνω μου, ρολό υπολογιστή, για να μου λέει το βάθος ή τη θερμοκρασία ή οτιδήποτε άλλο. Χρησιμοποιούμε τρεις μεθόδους. Στην Ελλάδα, την πρώτη μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε. Σπάνια χρησιμοποιήσουμε καταγραφή με ταινία. Τυχαία καταγραφή είναι ένα κοράλι που βρίσκουμε, το καταγράφουμε. Σημασία έχει να καταγράψουμε, καλό είναι να καταγράφουμε, συνιστάται πάνω από 20 κοράλια σε κάθε παραλία ή στην περιοχή που επισκεφτόμαστε. Έχοντας έρθει σε επικοινωνία και τους εξήγησα ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιους κοραλιογενείς υφάλους, έτσι, μου είπαν ότι καλό είναι να καταγράφουμε τουλάχιστον 6-7 και συνιστάνε αν μπορούμε πάνω από 12 κοράλια. Είναι και ίδιου τύπου κοράλι, το κλαντούζο κόρα κασπιτός δεν μπορεί να είναι, απλώς σε διαφορετικό ύφαλο, λίγο μέτρα παραπέρα. Αφήνουμε ένα κενό μεταξύ τους, δεν καταγράφουμε προς ένα κοράλι αν είναι δίπλα πάνω στο άλλο. Ας αφήσουμε μισό μέτρο, συνήθως συνιστάται να αφήσουμε 1-2 φορές να χτυπήσουμε τα πόδια μας με τα πέδιλα, να μετακινηθούμε και τότε καταγράφουμε, όταν είναι τυχαία καταγραφή. Όταν καταγραφή με ταινία, βάζουμε στίγματα. Δηλαδή, αν όλο αυτό που θα καταγράψουμε το κοράλι είναι, όπως σας είπα εγώ πριν, με το μαλακό κοράλι, 3,5 μέτρα, θα καταγράψουμε 3,5 μέτρα. Θα καταγράφουμε ή ένα μισό εκατοστό ή ένα εκατοστό. Ανά 10 μέτρα, υπολογίζουμε συνήθως ανά ένα μέτρο να καταγράφουμε. Υπάρχει και μόνιμη καταγραφή με ταινία, η οποία ταινία είναι μόνιμα στο βυθό. Κάτι τέτοιο δεν έχει κανένα νόημα στην Ελλάδα να φτιαχτεί και να γίνει τέτοιο πράγμα. Επιλέγουμε τι κάνουμε, πώς το καταγράφουμε. Επιλέγουμε ένα τυχαίο κοράλι, έτσι, και επιλέγουμε την πιο ανοιχτή περιοχή. Βρίσκουμε το χρώμα, γυρνάμε το χαρτόνι μας, αυτό είναι ειδικό χαρτόνι για να αντέχει στο θαλασσινό νερό. Καταγράφουμε μετά τον πιο σκοτεινό χρωματικό κωδικό, τι τύπος κοραλιού είναι, όπως είπαμε, boulder, soft, branching. Και προχωράμε παρακάτω στο επόμενο κοράλι. Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή στο κινητό μετά ή ηλεκτρονικά στο Coral Watch. Εδώ λίγο κάτι συμβουλές για να... Δεν παρακολουθούμε μπλε ή μοβ κοράλια. Οπότε αυτό που σας είπα, η μοβ κοράλια γίνει άλλη, ούτε άλλο δεν θα την βάζαμε γιατί είναι άλγη και όχι κοράλι. Αλλά και μοβ κοράλι να είχαμε δεν θα το βάζαμε. Γιατί οι άκρες τους όταν μεγαλώνει είναι πάντα άσπρες. Άρα δεν μπορούμε να καταγράφουμε σε ένα κοράλι πάντα το άσπρο. Και έτσι έχουμε εξαιρέσει τα μοβ κοράλια παγκοσμίως. Και χρησιμοποιούνται άλλοι μέθοδοι. Εδώ είναι απλό. Επιλέγουμε μόνο κοράλια με χρώματα που ταιριάζουν στο γράφημα. Μην ψάχνετε να βρείτε κάποιο περίεργο κόκκινο κοράλι το οποίο δεν υπάρχει μέσα στο γράφημα. Δεν έχει κάποιο νόημα να το καταγράψει γιατί δεν θα είναι αξιόπιστη η καταγραφή. Αποφεύγουμε, όπως είπα, τη μέτρηση στις άκρες των κοραλιών διακλάδωσης και πλάκας, γιατί και αυτές είναι φυσικές λευκές. Και λόγω απώλειας χρώματος σε βάθος, κάτω από 5 μέτρα, χρησιμοποιούμε φακό. Παραδείγματα. Έχουμε ένα branching αριστερά και ένα plate δεξιά. Το branching αριστερά, βλέπετε ότι το ανοιχτότερο χρώμα αριστερά είναι το ε1. Εδώ όμως, το ε1, τι είπαμε ότι είναι,
ότι αρχίζει και λευκαίνει το κοράλι, το ότι είναι δείγμα ότι αρχίζει να πεθαίνει. Δεν είναι επέκταση εδώ του κοραλιού, είναι ότι αρχίζει να νεκρώνει το συγκεκριμένο κοράλι, το οποίο μπορεί να επεκταθεί σε όλο το κοράλι γενή ύφαλο και σε λίγες εβδομάδες και μήνες να έχει πεθάνει όλος ο ύφαλος. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται. Εδώ δεξιά βλέπουμε το χρώμα ότι είναι C5. Είναι το πλησιέστερο, σκοτεινότερο καφέ που βρίσκω. Πραγματικά θα μπορούσαμε να το καταγράφουμε και σαν D5. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το C5 με το D5. Ενώ δεξιά στο plate, επειδή ξέρουμε ότι δεν υπολογίζουμε την άκρη το άσπρο, επειδή είναι φυσικός τρόπος το οποίο μεγαλώνει το κοράλι, χρησιμοποιούμε, βλέπουμε ότι είναι όλο ένα ενιαίο χρώμα. Οπότε χρησιμοποιούμε και σαν ανοιχτό χρώμα και σαν σκούρα περιοχή, σημειώνουμε το D4. Εδώ είναι η πλατφόρμα. Δηλώνουμε αν είμαστε σε κάποια ομάδα, αν δεν είμαστε σε ομάδα, δηλώνουμε το όνομά μας, αν είμαστε καταδυτικό κέντρο ερευνητές ή οτιδήποτε άλλο, τη χώρα μας, ακριβείς ή τεταγμένες, ημερομηνία, αν είχαμε φως, πώς ήταν συνθήκες στο φως, αν είχαμε, σε πόσο βάθος πήγαμε, το βαθύτερο σημείο που πήγαμε, να το πω έτσι, θερμοκρασία θάλασσας, αν έχουμε κάποια σχόλια για την περιοχή. Και αφού το συμπληρώσουμε τα πρώτα αυτά, πάμε στο, μας βγάζει αυτή την καρτέλα. Είναι η καρτέλα της καταγραφής. Βλέπετε ότι έχει συνταγμένες. Αυτό σημαίνει ότι αν μετακινηθήκαμε σε πολλές διαφορετικές συνταγμένες, θα καταχωρούμε διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, πάμε στην καρτέλα data. Καταγράφουμε το τύπο κοραλιού, εύκολο. Το ελαφρύ, ποιο είναι το πιο ανοιχτό χρώμα και το πιο σκούρο, επιλέγουμε την καρτέλα που μας δείχνει. Και πατάμε add. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε, είδαμε 10 κοράλια, 10 διαφορετικές καταγραφές θα βάλουμε. Το ένα μπορεί να είναι bolded, το άλλο soft, το άλλο μπορεί να είναι plate, οτιδήποτε. Μετά, ό,τι έχουμε βάλει, μας δείχνει στα γραφήματα. Αυτά τα γραφήματα είναι όμως και συγκρίσιμα με άλλες μέρες, με άλλες καταγραφές, να το πω έτσι, και μας δείχνει και πώς τροποποιείται το χρώμα σε περίοδο. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίζουμε την υγεία του κοραλιού. Έχει βεβαίως και το χάτι που τραβήχτηκε. Και αυτό το φεύγουμε, τελειώνουμε. Πάμε στο Reef Check Mediterranean. Μάλλον θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα λίγο, πήγε ήδη 9. Με το Reef Check Mediterranean συνεργαζόμαστε στα γυμνοβράχια. Έχουν εκεί άλλο project στο iNaturalist. Οι Ιταλοί με πολύ χαρά τους μας βοηθάνε και στις αναγνωρίσεις και όλοι προσκαλέσαν όλα τους τα μέλη από όλο τον κόσμο που έχουν έρθει η Ελλάδα να βάλουν τις δικές τους καταγραφές για τα γυμνοβράχια. Για τα κοράλια δεν έχουμε κάποια συνεργασία ακόμα. Απλώς προσπαθούμε και εμείς το project να βάλουμε στο δικό τους project. Και αυτό έχει σημασία και στις ρυθμίσεις του iNaturalist, να αφήνεται ανοιχτό την επιλογή άλλο άτομο να το βάζει στα δικά του project. Δεν δείχνει τις κρυφές συνταγμένες, μην ανησυχείτε. Αλλά αυτό είναι ένας τρόπος για να μπορούν να βοηθήσουμε και εμείς περισσότερα. Μας βοηθάνε Reef Check, τους βοηθάμε και εμείς. Το iNaturalist Project χωρίζεται σε δύο που δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε. Είναι το Tradition, τα παραδοσιακά, όπως είναι στο Facebook, που πρέπει μόνο σου να βάλεις την καταγραφή. Δηλαδή, κάτω δεξιά θα το δείξω και μετά εδώ πέρα. Όταν μπαίνεις μέσα στο τέτοιο, μέσα στο project, γράφεις Gorgonians and other corals of the Mediterranean, σου βγάζει αριστερά αυτή την καρτέλα, θα μιλήσω τώρα, και είναι και τα project της συλλογής. Τα του Coral Reef, όλα τα project που έχει, είναι traditional. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις μόνο στο project. Τα collection που έχουμε εμείς που χρησιμοποιούμε, μόλις ανεβάσει την καταγραφή σας στο iNaturalist, την έχουμε άμεσα. Δεν πάνε να γραφτείτε στο project μας ή όχι. Αν γραφτείτε στο project μας, μας δίνετε και τη συνταγμένη σωστά. Και είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα να γίνει εδώ. Μόλις βάλετε project Gorgonis με τα other corals, επιλέγετε σε τι θαλάσσιο οικοσύστημα το βρήκατε. Δηλαδή, αν ήταν αμμώδες, αν ήταν λιβάδια Ποσειδονίας ή οτιδήποτε, έτσι. Πρέπει να επιλέξετε. Δεν είναι αναγκαστικό. Προς όσες περισσότερες πληροφορίες δίνετε, μπορούν και αυτοί να μελετήσουν καλύτερα τα είδη. Επίσης, αν προσθέσατε εκείνη τη στιγμή, πατήσατε add to project, χωρίς να προσθέσετε τίποτα, μπορείτε εδώ δεξιά που βλέπετε στο... έχει ένα σαν γράσο, σαν... πώς να το πω... μια κουκίδα δεξιά,
από το κάθε project, που μπορείτε να πατήσετε και να σας ξαναβγάλει αυτό το παράθυρο να βάλετε τι παιδεία χρειάζεται. Συνήθως είναι τα τρία πρώτα, μα ξέρουμε. Τι υπόστρωμα είναι, το βάθος και τη θερμοκρασία. Αν γνωρίζουμε ασθένειες, αν γίνει bleaching, αν υπάρχουν απειλές, αν απελευθερώνει γαμέτες ελπλάνουλες, αναπαραγωγή κλπ. Τα προσθέτουμε όλα αυτά. Δεν μένω άλλο στο RiffCheck με Terrania. Θα σας στείλω το link, μπορείτε να μπείτε να δείτε. Έχουν πολύ αυστηρό πρωτόκολλο για να ή καταγράφηση στο iNaturalist έτσι, λίγο πιο χήμα, ή ακολουθήσει το ακριβές πρωτόκολλο που έχουν, το οποίο μπορείτε να εκπαιδευτείτε κιόλας, για παγκόσμια να βοηθάτε, το οποίο είναι πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, που πάντα δουλεύουμε με πρωτόκολλα σε τέτοια, σε κοράλια και άλλους οργανισμούς. Και τελευταίο είναι το Mermaid. Αυτό είναι άκρος επαγγελματικό. Το λέω άκρος επαγγελματικό. Η εκπαίδευση μόνο για να μάθετε την πλατφόρμα, γιατί είναι κανονικά 2,5-3 ώρες. Έχω εκπαιδευτεί. Αυτό είναι το δικό μου project, το οποίο έκανα στην εκπαίδευση. Χρησιμοποιούμε εδώ διάφορους τρόπους. Φτιάχνουμε το project πρώτα. Σας τα λέω πολύ περιγραμματικά εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται κάτι να μείνουμε. Προσθέτουμε τι είναι το μέρος που πήγαμε. Συνήθως είναι το Benthic Lit ή Benthic Pint. Είναι το IT, είναι in transect, η ταινία transect που χρησιμοποιούμε κάτω. Το lit δεν θυμάμαι τι είναι. Το pit είναι το point, το σταματάς, ας πούμε, ένα μέτρο ή ένα μισό μέτρο κλπ. Μπορείτε να το ψάξετε και στο Google Benthic Lit, ας πούμε, θα σας το βγάλει. Πώς δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Όταν πάμε να βάλουμε καταγραφές, επιλέγουμε την περιοχή μας. Πατάμε ένα sit, ένα plus εδώ και βάζουμε αναλυτικά όλη μας την περιοχή. Μετά επιλέγουμε ημερομηνία, βάθος, management. Το management είναι διαχείριση, δηλαδή είναι προστατευόμενη περιοχή. Χρόνος που αφιερώσαμε στην καταγραφή μας. Transact number είναι η ταινία, δηλαδή ξεκινάμε με την ταινία, ας πούμε, 1. Ή όπως την έχουμε ονομάσει, μπορεί να την έχουμε ονομάσει, point 1 ή point 2 ή οτιδήποτε. Επιλέγουμε το μήκος της ταινίας. Αυτό είναι για ταινία, δεν είναι για ελεύθερη καταγραφή, το τονίζω. Αυτό είπα είναι πιο ακρό επαγγελματικό, γιατί τα κοράλια, κορονογνήφαλοι κλπ. Τα μετράμε 90% τις περισσότερες φορές με ταινία. Οι τυχαίες καταγραφές, όσο περνάει ο καιρός, μένουν όλο και στο παρελθόν, πιο πολύ στο παρελθόν, για μεγάλους κορονογνήφαλους υφάλους. Βάζουμε εδώ πώς ήταν υποθαλάσσιο ρεύμα, πώς ήταν αν είχαμε πλημμύριδα ή όχι, το tide. Αν βλέπαμε ποια ήταν το visibility μας, δηλαδή αν μπορούσαμε, αν τα καθλώ και βλέπαμε και 20 μέτρα κάτω ή αν ήταν πολύ χάλια και βλέπαμε στα 2 μέτρα, σημειώσαμε αν έχουμε για την περιοχή και πάμε και βάζουμε τις προσθήκες μας. Όπως είπα, είναι με ταινία. Στα 10 μέτρα συνήθως μετράμε ένα μέτρο ταινία. Αυτό είναι κανόνες. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα μετρήσουμε ένα 1,5 μέτρο ή ένα μισό μέτρο. Εδώ βάζουμε. Αν πούμε ότι βάλουμε 10 μέτρα ταινία ότι είχαμε να μετρήσουμε, επιλέγουμε 9 καταγραφές θα βάλουμε. Ανά ένα μέτρο, στο μήκος που λέει το length, είναι το μήκος. Δηλαδή το πρώτο πάει 100-100, το ένα μέτρο. Επιλέγουμε τι είδαμε εδώ πέρα. Εδώ είναι η συμπεριφορά, encrusting που μεγαλώνει, branching, ανάλογα το μανιτάρι που έχει, το μανιτάρι, συγγνώμη, το κοράλι. Το Benthic Tribute είναι τι βρήκαμε εκεί. Δηλαδή, όπως έχουμε την ταινία, στο ένα μέτρο κατεβαίνουμε κάθετα, τι βρήκαμε. Βρήκαμε άμμο, συμπληρώνουμε την άμμο. Βρήκαμε ασκίδιο, βρήκαμε σπόγκο, βρήκαμε ψάρι εκείνη τη στιγμή. Σημειώνουμε αυτό που βρήκαμε. Είναι απλό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχει όμως η πλατφόρμα και ανάλυση των δεδομένων. Αυτό και εξαγωγή έτοιμα για επιστημονικές μελέτες. Γι' αυτό λέω είναι πολύ επαγγελματικό για κάποιους που θα ξεκινήσουν τώρα. Γενικά αυτό ήταν για τα κοράλια. Ευχαριστούμε που ακολουθήσατε. Αν έχετε κάποια ερώτηση, ευχαρίστω να ακούσω.
Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές με κοράλια και μάλιστα τα κόκκινα, αλλά σε πολύ μεγάλη βάθη. Ναι, ακριβώς. Δεν ανέφερα καθόλου τα κοράλια που είναι σε βάθος. Είναι σε πολύ μεγάλα βάθη. Δηλαδή, κάποια φτάνουν και 45 μέτρα βάθος και παραπάνω. Που σημαίνει ότι και scuba diving να κάνετε, μέχρι να εξελιχθείτε εσείς στο scuba diving, δεν πάτε σε τέτοιο βάθος. Το πρώτο βάθος για scuba diving, αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 μέτρα. Δεν είμαι scuba diver, απλώς ξέρω κάποια βασικά πράγματα. 18 μέτρα είναι το πρώτο επίπεδο, το open water. Να, ωραία. Συγγνώμη γι' αυτό, γιατί εγώ έχω εκπαιδευτεί Νότια Αφρική. Και μας είπαν τα 25 μέτρα, ήταν ωραία. Καλό να το ξέρω σήμερα, είναι 18. Υπάρχουνε, να ρωτήσω. Ναι. Υπάρχουνε κοράλια που είναι πολύ στα ρηχά, δηλαδή δεν... Αυτό, ότι δεν πας πολύ βαθιά για να τα βρεις. Ακριβώς. Τα πρώτα που ανέφερα, τα stone coral, τα μικροσκοπικά και το μεγάλο που είναι σαν βράχος έτσι, είναι σε πολύ ρηχά. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε, πείτε ότι μπαίνετε στη θάλασσα, το πρώτο κοράλι να το βρείτε από όταν θα μπείτε στη θάλασσα, που ξεκινάει η θάλασσα, από 4-5 μέτρα μέσα στο 1 μέτρο το βάθος. Ίσως Γενικά και τα πολύ παίρνουν, λίγο. γενικά τα μαζεύουν εδώ πέρα για να τα πουλήσουν και για να Όχι. κάνουν κοσμήματα κτλ. Όχι, όχι. Τα κοράλια, τα μαλακά, τα δενδρόδι, τα κλαδοτάκια, αυτά είναι προστατευόμενα είδη. Απαγορεύεται αυστηρότατα η αλία τους για οποιοδήποτε εμπορικό λόγο. Καλά, προστατευόμενα ήδη είναι πολλά. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα, αυτό είναι. Εντάξει, τώρα άμα πάτε κάνα μοναστηράκι, όλο και κάτι μπορεί να βρείτε. Να, εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Και επίσης, οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει από το eBay, οπουδήποτε αλλού, δεν κάνουν σχεδόν καθόλου έλεγχο στα τελωνεία. Ή σπάνια έλεγχο. Άμα είναι μεγάλη ποσότητα, θα σου το κατασχέσουν. Αν τώρα ένα μικρό κάτι, πιθανότατα δεν θα ξέρουν καν τι είναι και θα το περάσουν έτσι. Π.χ. στην Αυστραλία που ήμουνα, κάνανε πολύ. Εντάξει, βέβαια τα έχουν εκεί πέρα, είναι business το θέμα. Αλλά θέλω να πω, άμα πας μόνος, ξέρω εγώ, να κάνεις κάποια κατάδυση, να πας, ξέρω εγώ, βόλτα με ιστιοπλοϊκά και τα λοιπά, δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, ελέγχουν πάρα πολύ αν παίρνεις κάτι. Αλλά βέβαια υπάρχουν business που τα παίρνουν όλα εκεί πέρα και τα πουλάνε και τα έχουν ψιλοκαταστρέψει. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, δυστυχώς συμβαίνει αυτό να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μόνο καταγγελίες, έτσι. Στην Ναι, Ελλάδα φυσικά. δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τουλάχιστον όχι για κοράλια. Για κάποια ανθόζωα γενικά, ανεμόνες και αυτά, μαζεύουν κάποιοι για να τις φάνε. Τι κάνετε, τις ψάχνουμε. Κατάλαβα. Τώρα εξαρτάται, είναι πάντα ανάλογα την περιοχή, πόσο γκουρμέ μπορεί να είναι κάποιο μαγαζί. Δηλαδή, τα γκουρμέ μαγαζιά στην Αθήνα, ό,τι και να του πας και πίνες και όλα αυτά, ακόμα σήμερα τα πουλάνε κανονικά στους πελάτες. Ενώ ξέρουν πια ότι προστατεύονται και ότι απαγορεύεται καν να τα σερβίρουν και να τα αγοράσουν αυτά ήδη. Και έχουν Ναι. γίνει και καταγγελίες, έτσι. Αλλά συνεχίζουμε. Συνεχίζουν. Τα λεφτά που πέφτουν για τέτοια προϊόντα πια είναι τόσο μεγάλα, είναι όπως με τη σούπα του Καρχαρία, το πτερύγιο του Καρχαρία στην Κίνα. Ένα τέτοιο παρόμοιο πράγμα κάνουμε εμείς κάποια γκουρμέ. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχει κάποιος κάποια άλλη ερώτηση? Γενικά, αν κάποιος είναι από το τμήμα θαλάσσιας βιολογίας ή οτιδήποτε και θέλει να ασχοληθεί με τα κοράλια στην Ελλάδα, είναι πολύ ωραία αρχή να ξεκινήσει κάποιος. Γιατί δεν έχει μελετηθεί καλά. Το λέω απλώς αν κάποιος είναι από το τμήμα θαλάσσιας βιολογίας και θέλει να ασχοληθεί, πραγματικά είναι ωραία καταγραφή. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά είδη που μπορείτε να ασχοληθείτε πέρα από τα κοινά. Δηλαδή, πέρα από το να ασχοληθείτε με τα χοινόδερμα που έχουμε, πόσα άτομα που να ασχοληθεί, ή με τα ψάρια ή με κάποιο άλλο είδος συγκεκριμένα. Ωραία, αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, προχωρώ στο επόμενο θέμα.